Μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και την ταπεινωτική ελληνική ήττα, η Ελλάδα φαίνεται ότι αναδιοργανώνεται από τις τάχτες της. Την επανάσταση των Νεότουρκων του 1908 ακολουθεί η επανάσταση του 1909 στο Γουδί, που μετακαλεί από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναγέννηση της Ελλάδας, που μέσα από μια εκπληκτική πορεία καταλήγει στη Βαλκανική Συμμαχία και τους Βαλκανικούς πολέμους. Μια διαδρομή στο τέλος της οποίας τα σύνορα της Ελλάδας έφτασαν να περικλείουν την Ήπειρο και τη Μακεδονία με την ιστορική απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, των Σερών και της Καβάλας. Μια εξόρμηση που διπλασίασε τόσο την έκταση όσο και τον πληθυσμό της Ελλάδας. Η πολιτική κατάσταση στον ευρωπαϊκό χώρο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ήταν ιδιαίτερα ρευστή. Το συνέδριο του Βερολίνου του 1878 ήταν σταθμός για τις ελληνικές επιδιώξεις τόσο με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου όσο και με την αποτροπή δημιουργίας ενός υπερμεγέθους βουλγαρικού κράτους. Ο Έντουιν Γκρόβενορ περιγράφει τους λαούς των Βαλκανίων στο National Geographic και αναφέρει: «Η Βαλκανική είναι η ανατολικότερη από τις μεγάλες χερσονήσους της Νότιας Ευρώπης. Παίρνει το όνομά της από τα Βαλκάνια Όρη, παλαιά ονομασία του Έμου, τα οποία δεσπόζουν στην περιοχή. Κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης με ανάλογη έκταση δεν παρουσιάζει τέτοια πολυμορφία τοπίου, εδαφικής διαμόρφωσης και φυσικών πόρων, ούτε βέβαια τη συνακόλουθη ποικιλία ανθρώπινων χαρακτήρων και τρόπων ζωής. Οι κάτοικοι της Βαλκανικής θα μπορούσαν να ζήσουν μονιασμένοι μόνο εάν ανήκαν όλοι σε ένα έθνος με κοινές παραδόσεις και πιστεύω ή εάν υπήρχε μια ιδιαίτερα ισχυρή κεντρική εξουσία στην οποία δεν θα μπορούσαν να εναντιωθούν. Όπως αποδεικνύεται όμως από όσα έχει καταγράψει η ιστορία, η Χερσόνησος αυτή ποτέ δεν κατοικήθηκε από ένα μόνο έθνος. Από παλιά τα Βαλκάνια αποτέλεσαν ένα τεράστιο χωνευτήρι που φιλοξένησε μια πανσπερμία φυλών, λαών, γλωσσών και θρησκειών και εξέθερψε κάθε είδους φιλοδοξίες και πάθη, πολύ συχνά αντικρουόμενα μεταξύ τους και γι' αυτό καταστροφικά. Η Βαλκανική κατοικείται από Τούρκους, Αλβανούς, Έλληνες, Βούλγαρους, Σέρβους και Μαυροβούνιους, Κροάτες, Σλοβαίνους, Βόσνιους. Τα πολιτικά σύνορα των κρατών και των επαρχιών σπάνια συμπίπτουν με τα όρια εξάπλωσης των φυλετικών ομάδων ή των γλωσσικών οικογενειών. Απέναντίας, σχεδόν παντού, υπάρχει κάποια ανάμιξη εθνικών στοιχείων και γλωσσικών ιδιωμάτων με αποτέλεσμα τα διάφορα κράτη να εγείρουν κατά καιρούς εντυπωσιακές, πλην όμως όχι πάντα εντελώς αδικαιολόγητες, αξιώσεις σε βάρος των γειτόνων τους. Η σύγχυση αυτή αφήνει γόνιμο έδαφος για κάθε είδους προπαγάνδα η οποία ανθεί σε διάφορες μορφές πολλά χρόνια τώρα. Ο Λουίτζι Βιλάρη αναλύει επίσης τις κοινωνικές ομάδες της Μακεδονίας. Αν ο πληθυσμός της Μακεδονίας ήταν ομογενής, το μακεδονικό ζήτημα θα είχε λυθεί από καιρό. Όμως η φυλετική ανάμιξη υπήρξε πάντα ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της Βαλκανικής Χερσονήσου και παρατηρείται ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Κρίνουμε λοιπόν απαραίτητο να ξεκινήσουμε εξηγώντας τι εννοούμε με την ονομασία Μακεδονία. Η περιοχή αυτή δεν απαρτίζει ούτε φυλετική, ούτε γλωσσική, ούτε πολιτική οντότητα. Γεωγραφικά βέβαια αποτελεί μία ενότητα. Η περιοχή που ονομάζουμε σήμερα Μακεδονία αποτελείται από τα τρία βιλαέτια της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και του Κωσόβου. Το μακεδονικό ζήτημα αφορά στο καθεστώς αυτών των επαρχιών. Συχνά όμως η ονομασία Μακεδονία αποδίδεται και στο βιλαέτι της Αδριανούπολης, όπου επικρατούν παρόμοιες περίπου συνθήκες, αν και γεωγραφικά είναι ανεξάρτητο από τη Μακεδονία. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι Τούρκοι δεν διαίρεσαν την αυτοκρατορία τους σε βιλαέτια με βάση γεωγραφικά ή εθνογραφικά κριτήρια. Σκοπός τους ήταν κάθε εδαφική περιοχή να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα αντιμαχόμενα στοιχεία, ώστε να διευκολύνεται το έργο της κυβέρνησης.
Αυτή η γλωσσική και θρησκευτική ανάμιξη καθιστά το πρόβλημα της αναμόρφωσης ή της αυτονόμησης της Μακεδονίας ακόμη πιο δύσκολο από ό,τι στις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Κρήτης, της Βουλγαρίας ή της Σερβίας. Βέβαια, δεν ευθύνεται μόνο η τουρκική διακυβέρνηση για αυτή τη φυλετική ανάμιξη. Η Μακεδονία υπήρξε για 2.000 χρόνια ένα πραγματικό εθνογραφικό μουσείο. Η ορεινή μορφολογία του εσωτερικού της περιοχής δεν διευκόλυνε την εισχώρηση των εισβολέων. Έτσι, οι διάφοροι κατακτητές δεν κατόρθωσαν ποτέ να αφομοιώσουν πλήρως τις ράτσες που έβρισκαν στο έδαφος τους. Όταν το μεγαλύτερο τμήμα μιας επαρχίας ήταν στην κατοχή του εισβολέα, οι αυτόχθονες αποτραβιόνταν στην απομόνωση των βουνών και επιβίωναν. Άλλη φυλή παρέμενε στα παράλια και άλλη κατοικούσε στην ενδοχώρα. Παράλληλα, συγκεκριμένα κέντρα μεγάλες πόλεις, λιμάνια, έφορες πεδιάδες προσέλκυαν ανθρώπους όλων των φυλών για εμπόριο ή διαμονή. Έτσι, σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας μπορεί να κυριαρχεί μία φυλή και σε άλλες να συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες φυλές. Ο φυλετικός διαχωρισμός στη Μακεδονία δεν βασίζεται εξ ολοκλήρου σε διαφοροποιήσεις που στηρίζονται στην καταγωγή ή στον ανθρωπολογικό τύπο. Σε κάποιες περιοχές βρίσκουμε μέλη τριών ξεχωριστών φυλών να μιλούν καθένα τη γλώσσα του, αλλά να έχουν κοινό τύπο. Η γλώσσα είναι πιο αξιόπιστο μέσο διαχωρισμού, καθώς η πλειονότητα των Ελλήνων μιλάει ελληνικά και των Βουλγάρων βουλγαρικά. Η θρησκεία αποτελεί άλλο κριτήριο διαχωρισμού. Βέβαια, η μέθοδος των Τούρκων να κατατάσσουν τους λαούς ανάλογα με την πίστη τους προσκρούει στο φυλετικό ή γλωσσικό διαχωρισμό. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι για τους Μωαμεθανούς η θρησκεία είναι το μέσο διαχωρισμού, καθώς όλοι οι μουσουλμάνοι εκτός των Αλβανών θα μπορούσαν να περιγραφούν με σχετική ακρίβεια ως Τούρκοι. Για τους Βούλγαρους, το κριτήριο διάκρισης είναι η Εθνική Εκκλησία, καθώς είναι μέλος της Εξαρχικής Εκκλησίας, Βουλγαρική Εξαρχία. Για τους Έλληνες, η διάκριση βασίζεται κυρίως στην προσήλωση στον ελληνικό πολιτισμό, οπότε η ελληνική ομάδα περιλαμβάνει πολλά μέλη από τις άλλες φυλές. Για τους Σέρβους και τους Ρουμάνους, η διάκριση γίνεται κυρίως βάσει της εθνότητας, καθώς δεν διαθέτουν ξεχωριστή εκκλησία. Στις περισσότερες πόλεις της Μακεδονίας, το ελληνικό στοιχείο είναι το πιο ανεπτυγμένο και σε μερικές το πιο πλούσιο. Το εμπόριο και τα χρηματοοικονομικά είναι κατά μεγάλο μέρος στα χέρια τους, αν και τους ανταγωνίζονται στεναρά οι Βλάχοι και οι Εβραίοι, ενώ τα καταστήματα και τα πανδοχεία φέρουν όλα ελληνικές επιγραφές. Στους δημόσιους χώρους και τα καφενεία τα ελληνικά κυριαρχούν και ένας περιηγητής συναντά είτε Έλληνες είτε ανθρώπους που μιλούν ελληνικά. Οι Έλληνες πατριώτες όμως δεν θεωρούν μέλη της ομάδας τους μόνο τους πραγματικούς Έλληνες. Αλλά και ο γιος του Έντουιν Γκρόβενορ, Γκίλμπερτ Γκρόβενορ, σε άρθρο του με τίτλο «Μερικές σημειώσεις για τη Μακεδονία» προσθέτει: «Για πολλά χρόνια οι χριστιανοί της Μακεδονίας θεωρούνταν οι πιο κακότυχοι και δυστυχισμένοι άνθρωποι της Ευρώπης. Μολονότι οι Τούρκοι κυρίαρχοι αποτελούν μόλις το 1/4 του πληθυσμού της περιοχής, ποτέ οι χριστιανοί της Μακεδονίας δεν συνένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον του Σουλτάνου, διότι μισούσαν και περιφρονούσαν ο ένας τον άλλον περισσότερο από ό,τι το Μωαμεθανό αφέντη τους. Μέχρι το περσινό καλοκαίρι, 1908, οι Έλληνες σχεδίαζαν την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στην Ελλάδα. Οι Βούλγαροι επιθυμούσαν τη βουλγαρική κυριαρχία στο γεωγραφικό αυτό χώρο. Οι Σέρβοι ήλπιζαν ότι μέσω της Μακεδονίας θα μπορούσαν να επεκταθούν μέχρι τη θάλασσα και οι Βλάχοι πίστευαν ότι η Ρουμανία θα έπρεπε να ασκεί κάποιο είδους έλεγχο στην περιοχή. Την ίδια εποχή περίπου στην Τουρκία, η επανάσταση των Νεοτούρκων στις 4 Ιουλίου 1908 έδινε υποσχέσεις στα υπόδουλα ακόμη τμήματα των Βαλκανίων για περισσότερο ελαστική διακυβέρνηση εκ μέρους της πύλης. Ο Κόλμπι Τσέστερ, αντινάβαρχος του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, περιγράφει την επανάσταση των Νεότουρκων στο περιοδικό. Ξαφνικά από τη Θεσσαλονίκη, ο Ενβέρ Μπέις και ο Νιαζί Μπέις
δύο νεαροί αξιωματικοί του τουρκικού στρατού υποκίνησαν επανάσταση με αποτέλεσμα ένα κύμα μεταρρυθμίσεων να ξεκινήσει μέσα από την αυτοκρατορία και να εξαπλωθεί από άκρη σε άκρη με την ταχύτητα του φωτός. Ήταν 4 Ιουλίου 1908 όταν εγγενιάστηκε μια καινούργια εποχή στην Τουρκία. Χρειάστηκαν κάποιες μέρες για να οργανωθούν οι επαναστατημένοι υπήκοοι του Σουλτάνου. Ωστόσο αυτοί οι νεαροί αξιωματικοί άναψαν το φυτίλι που τελικά έριξε το δεσποτικό κυβερνήτη από το θρόνο του. Στις 24 Ιουλίου όμως, ο Αμπντούλ Χαμίντ, μαθαίνοντας ότι οι τελευταίοι υποστηρικτές του τον εγκατέλειψαν και ότι η απειλή για εισβολή 200.000 ανδρών στην Κωνσταντινούπολη ήταν άμεσα ορατή, αποδέχτηκε το αναπόφευκτο και υπέγραψε το Ιραντέ, που τον μετέτρεπε σε αρχηγό μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Με τον όρο Νεότουρκοι εννοούμε τη μεγάλη μερίδα των μουσουλμάνων υπηκόων που ένιωθαν δυσαρέσκεια από το δεσποτικό τρόπο διακυβέρνησης. Ο όρος εκφράζει εξίσου νέους και γέρους, άντρες και γυναίκες, αυτούς που ζούσαν στην Τουρκία και αυτούς που ήταν διασκορπισμένοι σε όλο τον πλανήτη, είτε λόγω μετανάστευσης, είτε λόγω του φόβου ότι θα θανατώνονταν εάν διέμεναν στην πατρική γη. Το επωνομαζόμενο κόμμα των Νεότουρκων αποτελούνταν από χριστιανούς, Εβραίους και Τούρκους, αλλά περιλάμβανε και ανθρώπους από όλες τις φυλές που αποτελούσαν το έθνος. Η Επιτροπή της Ένωσης και της Προόδου ήταν μια μυστική οργάνωση που είχε δημιουργηθεί μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία και προετοίμασε την Επανάσταση. Η θύελλα του 1908 ξέσπασε τόσο αναπάντεχα στον πολιτικό ορίζοντα της Ευρώπης, που οι δυνάμεις έμειναν αποσβολωμένες. Η ξαφνική αλλαγή στην πολιτική κατάσταση της τουρκικής αυτοκρατορίας όμως ήταν πολύ καλή ευκαιρία για να την αφήσουν ανεκμετάλλευτη. Έτσι, η Αυστρο-Ουγγαρία ανακοίνωσε την προσάρτηση των τουρκικών επαρχιών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η Βουλγαρία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από την τουρκική κυριαρχία και έτσι η αυτοκρατορία απογυμνώθηκε από άλλο ένα σημαντικό κομμάτι των ευρωπαϊκών εδαφών της. Κατά τη διάρκεια αυτών των εσωτερικών δοκιμασιών της τουρκικής κυβέρνησης, η Ελλάδα απέτησε ξανά να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση των Άγγλων ότι το όμορφο νησί της Κρήτης θα περάσει στην κατοχή της. Αλλά το κόμμα των Νεότουρκων πληροφόρησε εγκαίρως τις Βρετανικές αρχές ότι ούτε ένα εκατοστό εδαφών δεν θα παραχωρούσαν σε άλλη δύναμη. Ανακοίνωσαν ότι η Τουρκία θα πολεμούσε μέχρι θανάτου για να διατηρήσει την κυριαρχία της στην Κρήτη και αν το αίτημα της Ελλάδας προωθούνταν, η ίδια η Αγγλία θα εμπλεκόταν στη διαμάχη με καταστροφικές συνέπειες για την ειρήνη στην Ευρώπη. Γρήγορα όμως οι ελπίδες διαψεύστηκαν και οι επαγγελίες για ισονομία όλων των πολιτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεχάστηκαν. Ο σοβινισμός των Νεότουρκων εκφράστηκε με τη μεγαλύτερη καταπίεση των χριστιανικών πληθυσμών. Η επανάσταση του στρατιωτικού συνδέσμου στο Γουδί το 1909 και η ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο εντυπωσιάζουν τον George Higgins Moses που γράφει «Η ανέμακτη επανάσταση του 1909 με εφαλτήριο την αποφασιστικότητα μιας ομάδας στρατιωτικών με στόχο να απαλλάξουν το στρατό και το ναυτικό από τα δεινά της πολιτικής εμπλοκής πήγε πολύ πιο πέρα από όσο είχαν προβλέψει οι προτεργάτες της, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να έχουν πια εναποθέσει όλες τους τις ελπίδες σε ένα πρόσωπο. Στον άνθρωπο που έφεραν στην Αθήνα από την πολυτάραχη Κρήτη για να διασώσει το στρατιωτικό σύνδεσμο από την εμπλοκή του με το κοινοβουλευτικό χάος. Ο άντρας αυτός είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Έλληνας όλων των Ελλήνων. Με την εγκαθίδρυση του καθεστώτος της ΥΠΑ της Αρμοστίας στην Κρήτη, ξεκίνησε και η διαφωνία μεταξύ Βενιζέλου και πρίγκιπα Γεωργίου, με κορύφωση την απομάκρυνση του πρίγκιπα από το νησί, γεγονός που όθησε το βασιλικό κόμμα στην Αθήνα να θεωρήσει το Βενιζέλο αρχιεπαναστάτη και στη συνέχεια να φροντίσει να δυσχεραίνει όσο το δυνατόν το έργο του. Υπό την καθοδήγησή του αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα. Η Βουλή ανεξαρτητοποιήθηκε και ξεκίνησε μια επικοδομητική νομοθετική διαδικασία. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην αναδιοργάνωση του στρατού και του στόλου, καθήκον που ανέλαβαν η γαλλική και η αγγλική αποστολή αντιστοίχως.
Η Βαλκανική Συμμαχία οφείλεται περισσότερο στο Βενιζέλο παρά σε οποιονδήποτε άλλον. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αρνήθηκαν να πιστέψουν ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν δύο λαοί, όπως οι Έλληνες και οι Βούλγαροι, που είχαν έλθει αντιμέτωποι με τέτοια σκληρότητα στη Μακεδονία, να καταφέρουν να έρθουν σε συμφωνία ανεξάρτητα από τη βαρύτητα του υποδιαπραγμάτευση θέματος. Το Μάρτιο του 1912, η Σερβία και η Βουλγαρία υπέγραψαν συμμαχία εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συμμαχία προστέθηκε αργότερα και το Μαυροβούνιο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, θεωρώντας ότι αν ξεσπάσει ένοπλη σύγκρουση στα Βαλκάνια χωρίς ελληνική συμμετοχή, θα χανόταν για πάντα η δυνατότητα να υλοποιηθούν οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, υπέγραψε το Μάιο του 1912 αμυντική συμμαχία με τη Βουλγαρία. Οι δύο χώρες επίσης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το μοίρασμα των εδαφών της Μακεδονίας και συνένεσαν απλώς στο να κρατήσει κάθε χώρα όσα εδάφη θα κατάφερνε να αποσπάσει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένας παράγοντας που όθησε τη βουλγαρική ηγεσία να δεχθεί τέτοιου είδους συμφωνία ήταν το γεγονός πως η ήττα της Ελλάδας κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 είχε δημιουργήσει στους υπολείπους Βαλκάνιους την πεποίθηση ότι ο ελληνικός στρατός δεν αποτελούσε υπολογίσιμο παράγοντα. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι οι πρόσοι των Βαλκανίων, πίστευαν ότι στην καλύτερη περίπτωση ο ελληνικός στρατός θα κολούσε στα σύνορα ή θα σημείωνε λίγες τοπικές επιτυχίες, χωρίς πάντως να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις εδάφη που αποτελούσαν στόχο της Βουλγαρίας. Την ευκαιρία για επίθεση εναντίον της Τουρκίας τη βρήκε το Μαυροβούνιο εξαιτίας της άρνησης της Τουρκίας να διευθετηθούν οι μεταξύ τους συνοριακές διαφορές. Το Μαυροβούνιο κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία στις 25 Σεπτεμβρίου 1912. Λίγες ημέρες νωρίτερα η Βουλγαρία είχε ειδοποιήσει την Ελλάδα ότι η Τουρκία συγκεντρώνει στρατό στα μεταξύ του σύνορα και ότι από κοινού με τη Σερβία είχαν αποφασίσει να επιτεθούν εναντίον της Τουρκίας και καλούσε την Ελλάδα να τιμήσει τη στρατιωτική του συμφωνία. Η Ελλάδα συμφώνησε και στις 30 Σεπτεμβρίου οι πρεσβευτές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας στην Κωνσταντινούπολη επέδωσαν κοινό τελεσίγραφο στην πύλη με το οποίο απαιτούσαν, πέρα από την άμεση ανάκληση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από τις παραμεθόριες περιοχές και ένα σωρό άλλες ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις, όπως την επικύρωση της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την αναλογική τους αντιπροσώπευση στο τουρκικό κοινοβούλιο, την αναγνώριση των χριστιανικών σχολείων ως ισοτίμων των μουσουλμανικών, τον διορισμό χριστιανών σε δημόσιες θέσεις κτλ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πύλη χαρακτήρισε το τελεσίγραφο θρασία απόπειρα επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της αυτοκρατορίας και άρα ανάξιο απαντήσεως. Έτσι οι τρεις χώρες κήρυξαν και αυτές τον πόλεμο στην Τουρκία 4 Οκτωβρίου 1912. Ήδη από τις 17 Σεπτεμβρίου 1912 στην Ελλάδα είχε κηρυχθεί επιστράτευση. Η επιστράτευση υπογράφεται εν ονόματι του βασιλέως από τον ίδιο και τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Εν τω μεταξύ, την 1η Οκτωβρίου 1912 γίνονται δεκτοί οι Κρήτες βουλευτές στην Ελληνική Βουλή και επιτυγχάνεται η πολυπόθητη ένωση με την Κρήτη. Το ελληνικό στρατηγείο με αρχηγό τον διάδοχο Κωνσταντίνο εγκαθίσταται στην Αβερόφιο Γεωργική Σχολή κοντά στη Λάρισα και την 5η Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα της Μελούνας μετά τον Τύρναβο και προχωρεί προς την Ελασσόνα. Οι Τούρκοι, με αρχηγό τον έμπειρο Ταχσίν Πασά, είχαν οργανώσει την αμυντική τους γραμμή στα υψώματα βόρεια της Ελασσόνας.
Μάλιστα έχουν τόσο σίγουρη την νίκη εναντίον των Ελλήνων που τυπώνουν και λιθογραφίες στις οποίες αναπαριστούν τους Έλληνες να οπισθοχωρούν κακήν κακός. Όμως ο ελληνικός στρατός τους ανάγκασε να υποχωρήσουν προς τα στενά του Σαρανταπόρου. Τα στενά αυτά, τα οποία από μόνα τους είναι απόρθητο φρούριο, οι Τούρκοι, με τη βοήθεια Γερμανών αξιωματικών, τα είχαν οχυρώσει υποδειγματικά. Μάλιστα, ο Γερμανός στρατηγός Γκόλτς αναφέρει ότι θα γίνουν ο τάφος των Ελλήνων. Στα βορειοανατολικά του χωριού Σαρανταπόρο, το ύψωμα Σκοπιά έλεγχε όλη την περιοχή από τον ποταμό Σαρανταπόρο ως τον δρόμο Ελασσόνα-Σερβίων στα δυτικά. Στη φυσική οχύρωση των στενών συνέβαλαν τα υψώματα νοτιοδυτικά της Σκοπιάς και η δύσβατη περιοχή στα βόρεια του χωριού Σαρανταπόρο. Η προσέγγιση της περιοχής μπορούσε να γίνει μόνο μέσα από εξαιρετικά δύσβατες ορεινές διαβάσεις. Το σχέδιο των Τούρκων ήταν να κρατήσουν σταθερή άμυνα ώστε να εμποδίσουν την προέλαση των Ελλήνων προς τα βόρεια. Ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος εγκαθίσταται στο Χάνι Χατζηγόγα, όπου και το μνημείο της μάχης του Σαρανταπόρου. Και την 9η Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός εξαπολύει επίθεση. Παράλληλα, άλλες δυνάμεις κινήθηκαν από τα πλάγια, ούτως ώστε να βρεθούν στα νότα του εχθρού. Τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας της μάχης ήταν μάλλον δυσμενή για τον ελληνικό στρατό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Τούρκοι, αντιλαμβανόμενοι την πρόθεση των Ελλήνων να τους περικυκλώσουν, υποχωρούν προς τα Σέρβια, όπου τους περίμενε ελληνική μεραρχία, η οποία τους ευνηδίασε και οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω τους άφθονο πολεμικό υλικό. Στη συνέχεια, ο ελληνικός στρατός προωθήθηκε προς τον Αλιάκμονα, ενώ το απόγευμα της 12ης Οκτωβρίου, ένα τμήμα της ταξιαρχίας Ιππικού απελευθέρωσε την Κοζάνη. Ύστερα από αυτή την εντυπωσιακή επιτυχία, το Γενικό Στρατηγείο εγκαταστάθηκε στην Κοζάνη, από όπου ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος σκόπευε να βαδίσει προς το μοναστήρι. Ο Βενιζέλος όμως ήθελε ο ελληνικός στρατός να συνεχίσει την πορεία του στη Μακεδονία και να μπει στη Θεσσαλονίκη προτού προλάβουν να το κάνουν οι Βούλγαροι, όπως σχεδίαζαν. Τηλεγράφημα Βενιζέλου προς Κωνσταντίνο, 13 Οκτωβρίου 1912. Αναμένω να μην γνωρίσετε την περαιτέρω διεύθυνση ειν θα ακολουθήσει η προέλαση του στρατού Θεσσαλίας. Παρακαλώ μόνον να έχετε υπόψη ότι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι επιβάλλουσι να ευρεθόμεν μίαν ώραν ταχύτερον εις την Θεσσαλονίκη. Υπογραφή Υπουργός Στρατιωτικών Βενιζέλος. Κωνσταντίνος προς Βενιζέλο. Ο στρατός δεν θα οδεύσει κατά της Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω καθήκον να στραφώ κατά του μοναστηρίου, εκτός αν μου το απαγορεύετε. Βενιζέλος προς Κωνσταντίνο. Σας το απαγορεύω. Μετά την επιμονή του Βενιζέλου, ο στρατός της Θεσσαλίας συνέχισε την πορεία του προς τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα τμήματα του τουρκικού στρατού, τα οποία υποχώρησαν από το Σαρανταπόρο, συμπτύχθηκαν και οχυρώθηκαν στα Γιανιτσά. Οι αμυντικές δυνάμεις των Τούρκων στα Γιανιτσά αποτελούνταν από 5 μεραρχίες και 6 πυροβολαρχίες. Οι Έλληνες είχαν 5 μεραρχίες και 1 ταξιαρχία Ιππικού. Η επίθεση του ελληνικού στρατού εναντίον του τουρκικού άρχισε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, όπου σπάζουν την τουρκική άμυνα, και το απόγευμα της επομένης ο ελληνικός στρατός μπήκε θριαμβευτής στα Γιανιτσά. Μολονότι η νίκη των Γιανιτσών ήταν πολύ σπουδαία, για να περάσει η ελληνική στρατιά έπρεπε να κατασκευαστούν πρόχειρες γέφυρες στον αξιό και αυτό συνεπαγόταν καθυστέρηση. Στις 17 Οκτωβρίου τα ελληνικά στρατεύματα έφτασαν τελικά στην πεδιάδα των Γιανιτσών. Παράλληλα, νύχτα της 18ης Οκτωβρίου, το ελληνικό τορπιλοβόλο 11 με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Βότσι μπαίνει κρυφά στον θερμαϊκό κόλπο και ανατινάζει το τουρκικό «Φετχί Μπουλέντ», ενθουσιάζοντας τους Έλληνες.
Όμως υπήρχαν καθυστερήσεις που ανησυχούσαν τον Βενιζέλο. Οι Βούλγαροι, νικηφόροι και αυτοί, έναντι των Τούρκων, βάδιζαν ακάθεκτοι προς τη Θεσσαλονίκη. Στις 24 Οκτωβρίου, ο Βενιζέλος έστειλε το παρακάτω τηλεγράφημα στον Κωνσταντίνο, κοινοποιώντας το και στον βασιλιά Γεώργιο. Λαμβάνω την τιμή να φέρω εις γνώσην της ημετέρας μεγαλειότητος τηλεγράφημα όπερ πέμπο προς τον αρχηγόν του στρατού Θεσσαλίας έχων ούτω. Αρχηγείων στρατού Θεσσαλίας. Από τις μάχες των Γιαννητσών ουδέν ανεκοινώσατε προς το Υπουργείο περί των περαιτέρω στρατιωτικών ημών επιχειρήσεων ως και εκείνων της πέμπτης μεραρχίας. Και όμως από τις μάχες των Γιαννητσών παρήλθον τέσσερις όλε ημέρε. Η σιωπή αυτή και η πλήρης άγνοια, η συν ως εκ τούτου ευρίσκεται και η υπεύθυνος κυβέρνησης και το έθνος περί της τύχης του στρατού του, είναι όντως εκπληκτική. Βενιζέλος. Μία ημέρα αργότερα, ο Βενιζέλος, επικοινωνώντας τηλεφωνικώς με τον βασιλιά, τον παρακάλεσε να μεταβιβάσει το ακόλουθο μήνυμα στο γιο του. Σας καθιστώ προσωπικός υπεύθυνον δια την βραδύτητα με την οποία διεξάγεται τας επιχειρήσεις, οι οποίοι κινδυνεύουν να φέρουν τους Βουλγάρους πρώτους εις Θεσσαλονίκη. Τελικά ο ελληνικός στρατός περικύκλωσε τον τουρκικό μπροστά από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι ο Τούρκος αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν υπογράφει στο κυβερνείο την παράδοση της Θεσσαλονίκης. Η είσοδος του Κωνσταντίνου γίνεται στην πόλη στις 27 Οκτωβρίου υπό τις επιφημίες των Ελλήνων κατοίκων της. Και δύο μέρες αργότερα ο βασιλιάς Γεώργιος φτάνει από την Αθήνα και εισέρχεται στη Θεσσαλονίκη όπου ακολουθεί δοξολογία. Την 28η Οκτωβρίου έφτασε στις παρυφές της πόλης η βουλγαρική μεραρχία υπό τον στρατηγό Θεοδωρόφ, ο οποίος αξίωσε όπως επιτραπεί η είσοδος της μεραρχίας στην πόλη. Μία επιμονή που πρόδιδε την προσπάθεια των Βουλγάρων να προβάλλουν δικαιώματα συγκυριαρχίας. Ο Κωνσταντίνος αρνήθηκε να συνενέσει και επέτρεψε την είσοδο στην πόλη δύο ταγμάτων, των οποίων ηγούνται οι πρίγκιπες Βόρης και Κύριλλος, για λόγους αυρότητας προς το πρόσωπό τους, και ξεκαθάρισε στη συνείδηση της βουλγαρικής ηγεσίας πως μόνο δια των όπλων θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, στο Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων, υπάρχει ο τάφος του Ταξίν Πασά, καθώς και του Κενάν Μεσαρέ, του ζωγράφου των Βαλκανικών Πολέμων. Ο οποίος ήταν γιος του Ταξίν Πασά, έλαβε την ελληνική υπηκοότητα και έζησε στα Γιάννενα, όπου υπάρχει και δρόμος με το όνομά του. Τα έργα του, που συνιστούν ένα εντυπωσιακό πανόραμα των Βαλκανικών πολέμων, κοσμούν πολλούς χώρους και πρόσφατα ο Δήμος Ιωαννίνων κυκλοφόρησε ειδικό λεύκωμα με αρκετά από αυτά. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα στη θάλασσα, οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις με αρχηγό τον ναύαρχο Παύλο Κοντουριώτη αποπλέουν από τον όρμο του Φαλήρου την 5η Οκτωβρίου με επικεφαλή στην ναυαρχίδα Γεώργιος Αβέροφ. Μετά από τρεις ημέρες καταλαμβάνουν τη Λίμνο όπου εγκαθίστανται στον κόλπο του Μούδρου, τον οποίο μετατρέπουν σταδιακά σε προχωρημένη βάση εφοδίων και καυσίμων. Την 18η Οκτωβρίου, το Αβέροφ με ναυτικό άγημα καταλαμβάνει και απελευθερώνει την Ύμβρο. Το Κανάρις μαζί με το τορπιλοβόλο 14 αποβιβάζουν άγημα 25 ανδρών και καταλαμβάνουν τον Άγιο Ευστράτιο. Ενώ το Σπέτσες με πλοίαρχο τον Κίνη καταλαμβάνει τη Θάσο. Μία ημέρα αργότερα το Ψαρά καταλαμβάνει τη Σαμοθράκη και την 22 Οκτωβρίου το Ιέραξ καταλαμβάνει τα Ψαρά. Την 24 Οκτωβρίου έρχεται η σειρά της Τενέδου, την οποία καταλαμβάνει το Αβέροφ με δύναμη μόλις 40 ανδρών. Μάλιστα ο Κουντουριώτης στέλνει μήνυμα στον Τούρκο Υπουργό των Ναυτικών, στο οποίο αναφέρει την κατάληψη
προσκαλεί τον τουρκικό στόλο εκεί και προσθέτει ότι αν δεν έχουν καύσιμα, είναι πρόθυμος να τους παραχωρήσει. Την 1η Νοεμβρίου το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτικών στέλνει επίγον μήνυμα τα πλοία να καταλάβουν επιγόντως το Άγιο Όρος, επειδή υπήρχαν πληροφορίες ότι πλησίαζαν τμήματα του βουλγαρικού στρατού. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης στέλνει επιγόντως το Θύελλα, που καταφθάνει την επομένη και καταλαμβάνει τις Καριές και το δυτικό τμήμα της Χερσονήσου. Σε λίγο καταφθάνουν και τα Αβέροφ, Πάνθυρ και Ιέραξ και συμπληρώνουν την κατάληψη με παράλληλο αποκλεισμό της Χερσονήσου από την Ξηρά. Την 8η Νοεμβρίου, τμήμα του στόλου με επικεφαλή στην Αυαρχίδα και ένα τάγμα στρατού αποβιβάζει ναυτικό άγημα 250 ανδρών και τάγμα πεζικού με 1.000 άνδρες που καταλαμβάνουν την πόλη της Μυτιλίνης και ακολουθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες οδήγησαν στην κατάληψη της Λέσβου και την παράδοση των τουρκικών δυνάμεων στις ελληνικές. Τις επόμενες 20 μέρες ακολουθούν οι επιχειρήσεις για την κατάληψη της Χίου, στην οποία η απόβαση των στρατιωτικών δυνάμεων έγινε υπό το εχθρικό πυροβολικό. Τα ελληνικά πλοία ανταπέδωσαν τα πυρά, κάνοντας τα τουρκικά στρατεύματα να αποσυρθούν στο εσωτερικό του νησιού. Ακολούθησε πολιορκία των τουρκικών θέσεων, που κατέληξε σε ελληνική νίκη, με την οποία εχμαλωτίστηκαν περίπου 2.000 Τούρκοι στρατιώτες και αξιωματικοί. Για την Ελλάδα και τους συμμάχους της ακολουθεί η ιστορική ναυμαχία της Έλλης, που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του τουρκικού στόλου στον Ελίσποντο, από όπου και η ονομασία της ναυμαχίας, η οποία αναφέρεται ως ναυμαχία της Σύμβρου από την τουρκική πλευρά. Πρώτο ρόλο σε αυτήν έπαιξε το θρυλικό Αβέροφ, το οποίο με τη βοήθεια και των θωρηκτών Ίδρα, Σπέτσες και Ψαρά σκόρπισε με τις κινήσεις και τις βολές του τον πλήρη πανικό στον τουρκικό στόλο με παράλληλη αποφυγή των τουρκικών χερσαίων πολυβολίων. Η επιθετική πρωτοβουλία των κινήσεων του Αβέροφ που διοικούσε ο ναύαρχος Κουντουριώτης ήταν εκείνη που έτρεψε σε φυγή τον αντίπαλο. Κάποιες σποραδικές προσπάθειες εξόδου από τα στενά, όπως αυτή που έγινε στις 9 Δεκεμβρίου, κατέληξαν και μόνο με τη θέα του επερχόμενου Αβέροφ στο ίδιο αποτέλεσμα. Και το ίδιο έγινε και στις 22 και στις 28 Δεκεμβρίου. Την 1η Ιανουαρίου 1913, το εύδρομο Χαμιδιέ, μέσα σε σφοδρή θαλασσοταραχή, ξεφεύγει από τα περιπολούντα ελληνικά πλοία και αφού κινείται προς Αλεξανδρούπολη, αλλάζει ρότα και πηγαίνει νότια με στόχο να παρασύρει το Αβέροφ. Μάλιστα, εισέρχεται στον κόλπο της Σύρου, όπου κανονιοβολεί το ελληνικό πλοίο Μακεδονία. Μολονότι η πρώτη αντίδραση ήταν η καταδίωξή του, ο ναύαρχος Κουντουριώτης αποφάσισε να παραμείνει ο στόλος στο Μούδρο, επειδή οι Τούρκοι θα περίμεναν την καταδίωξη του Χαμιδιέ και την απουσία του ελληνικού στόλου από το Μούδρο. Και είχε δίκιο, μια και ο τουρκικός στόλος, πιστεύοντας ότι το Αβέροφ είχε αποχωρήσει, βγήκε από τα Δαρδανέλια και προχώρησε προς τον κόλπο του Μούδρου. Στην ναυμαχία που ακολούθησε, στην ευστοχία των ελληνικών πλοίων, αντιπαρατέθηκε η αστοχία των τουρκικών, που υποχώρησαν στα στενά με πλοία με σημαντικές ζημιές και πυρκαγιές που μόλις επέπλεαν. Πράγμα που οδήγησε στην πλήρη κυριαρχία των Ελλήνων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ έγινε από τους Έλληνες και η πρώτη χρήση υδροπλάνου σε πόλεμο. Ο ελληνικός στρατός ήταν χωρισμένος σε δύο συγκροτήματα. Ένα υπό τον διάδοχο Κωνσταντίνο, το οποίο κινήθηκε από τη Θεσσαλία προς Μακεδονία, και ένα άλλο υπό τον στρατηγό Σαπουντζάκη, το οποίο όφιλε να διεξάγει αμυντικό αγώνα στον ποταμό Άραχθο, στην περίπτωση τουρκικής επίθεσης. Πρώτης επίσημης έναρξης του πολέμου στην Ήπειρο, το βράδυ της 3ης προς την 4η Οκτωβρίου, οι δύο κανονιοφόροι Α και Δ του στόλου του Ιωνίου
εισέρχονται χωρίς να γίνουν αντιληπτές από τα τουρκικά πυροβολία της Πρέβεζας στον αμβρακικό κόλπο από το στενό της Πρεβέζης. Αποστολή τους είναι να φτάσουν στην Αμφιλοχία και να προστατεύσουν τις ελληνικές μεταφορές από την Αμφιλοχία προς Άρτα, οι οποίες και απειλούνται άμεσα από δύο τουρκικά πλοία. Το μεσημέρι της 6ης Οκτωβρίου, δύο τάγματα περνούν το θρυλικό γεφύρι της Άρτας και εισέρχονται στο τουρκικό έδαφος μέχρι τον Γκρίμποβο, όπου σχημάτισαν προφυλακές. Μετά από σφοδρές μάχες και επανειλημμένες προωθήσεις και οπισθοχωρήσεις, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν ολόκληρη την περιοχή μέχρι τη Φιλιππιάδα. Αποτέλεσμα είναι η αποκοπή των τουρκικών στρατευμάτων που είναι στην Πρέβεζα με τον κορμό του τουρκικού στρατού που υποχωρεί προς Ιωάννινα αφήνοντας πολλά λάφυρα στους Έλληνες. Τμήμα του ελληνικού στρατού προωθείται προς Πρέβεζα και η πρώτη σύγκρουση με τα τουρκικά στρατεύματα γίνεται στην αρχαία Νικόπολη. Παράλληλα, μεταφέρεται στρατός διαθαλάσσης και η Πρέβεζα δέχεται πυρά πυροβολικού τόσο από τις χερσαίες δυνάμεις όσο και από τις θαλάσσιες και η Πρέβεζα παραδίδεται στις ελληνικές δυνάμεις. Το τουρκικό πλοίο το ΚΑΤ συλλαμβάνεται ενώ το Αντάλια αυτοπυρπολείται και βυθίζεται. Αργότερα, ανελκύστηκε, επισκευάστηκε και αποτέλεσε μονάδα του ελληνικού στόλου με το όνομα Νικόπολης. Από τις πρώτες μέρες του πολέμου διεξήχθησαν επιχειρήσεις στο μέτωπο της Ηπείρου, οι οποίες μπορεί να είχαν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση της Φιλιππιάδας, της Πρέβεζας και άλλων περιοχών. Έδειξαν όμως τη μεγάλη δυσκολία που παρουσίαζε η προσπάθεια για την κατάληψη των Ιωαννίνων, τα οποία προστατεύονταν από μια σειρά οχυρών θέσεων με σημαντικότερη τον Μπιζάνι, του οποίου τα οχυρά είχαν σχεδιάσει οι Γερμανοί, από τα οποία οι τουρκικές δυνάμεις είχαν σχεδόν πλήρη εποπτεία της εισόδου των Ιωαννίνων. Έτσι, ο ελληνικός στρατός είχε εγκλωβιστεί στη θέση Εμίναγα. Στο μεταξύ, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είχαν επιδεινωθεί και η ελληνική ηγεσία αποφάσισε τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων από τη Μακεδονία, που παρελάβουν πριν την αναχώρηση ενώπιον του Κωνσταντίνου, που αναλαμβάνει τη διοίκηση του στρατού της Ηπείρου, αντικαθιστώντας τον στρατηγό Σαπουτζάκη. Έτσι, στις 14 Δεκεμβρίου άρχισαν να αποβιβάζονται ενισχύσεις στην Πρέβεζα και ο Κωνσταντίνος μετακινείται από τη Φιλιππιάδα προς το χάνι του Εμίναγα, όπου και εγκαθιστά το στρατηγείο του. Συγχρόνως, ο ελληνικός στρατός χρησιμοποιεί και αεροπορικές δυνάμεις που έχουν τη βάση τους στην Νικόπολη. Ακολούθησε η ανάληψη επιθετικών κινήσεων, οι οποίες και οδήγησαν στην περικύκλωση και απομόνωση του Μπιζανίου, το πυροβολικό του οποίου είχε εξουδετερωθεί από το ελληνικό πυροβολικό. Έτσι, οι Τούρκοι υπερασπιστές του παραδίδονται. Αποτέλεσμα ήταν ο αρχηγός των τουρκικών δυνάμεων, Εσάτ Πασάς, που είχε εγκατασταθεί στο κτίριο που σήμερα αποτελεί την έδρα της Μεραρχίας, να συνθηκολογήσει. Στις 21 Φεβρουαρίου, ο ελληνικός στρατός εισήλθε θριαμβευτής στην πόλη των Ιωαννίνων, στην οποία ακολούθησε δοξολογία. Το ελληνικό στρατηγείο εγκαταστάθηκε στο κτίριο που σήμερα είναι το Δημοτικό Οδείο. Ο ελληνικός στρατός δεν σταμάτησε στη Θεσσαλονίκη. Επιθυμία της ελληνικής ηγεσίας ήταν να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της προς τους Σέρβους. Γι' αυτό άρχισε μια ταχεία πορεία προς μοναστήριο, ώστε οι τουρκικές δυνάμεις να βρεθούν μεταξύ δύο πυρών. Οι επιχειρήσεις του Οστρόβου, όπως είναι περισσότερο γνωστές, οδήγησαν στην κατάληψη της Φλόρινας. Τις πραγματικά μοναδικές στιγμές που ζούσε εκείνη τη στιγμή ο Ελληνισμός, συντάραξε η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη
5 Μαρτίου 1913, του έμπειρου περί τα πολιτικά και συνετού βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου, από ένα ανισόρροπο, σύμφωνα με τις δηλώσεις των επίσημων αρχών, άτομο, τον Αλέξανδρο Σχοινά, ο οποίος μάλιστα αυτοκτόνησε πέφτοντας από το Λευκό Πύργο, συσκοτίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο τα πράγματα, ενώ σενάρια συνωμοσίας κατέκλυζαν την ελληνική κοινή γνώμη. Οι Σέρβοι από την άλλη νίκησαν τους Τούρκους στο Κουμάνοβο, κατέλαβαν τα Σκόπια, το Μοναστήριο, το Διράχιο, το Κωσυφοπέδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν προς Νόβι Παζάρ για να βοηθήσουν τους Μαυροβούνιους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη Σκόδρα. Σοβαρή απειλή για τους Τούρκους ήταν η επίθεση 8 βουλγαρικών μεραρχιών στη Θράκη με αντικειμενικό στόχο την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ είχαν προχωρήσει σε κατάληψη των Σερών, της Δράμας και της Καβάλας, στην οποία φωτογραφίζεται ο βασιλιάς τους Φερδινάνδος. Η υπογραφή συνθήκης ανάμεσα στους νικητές και τους ηττημένους πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 17 έως τις 30 Μαΐου του 1913 ανάμεσα στους νικητές Έλληνες, Βουλγάρους, Σέρβους και Μαυροβούνιους, με την ηττημένη στα πεδία των μαχών Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι όροι της συνθήκης προέβλεπαν στο άρθρο 2 ότι ο Σουλτάνος εκχωρείς τους συμμάχους πάσα στα επί της Ευρωπαϊκής Υπήρου εδαφικάς εκτάσεις της αυτοκρατορίας του προς δυσμάς, γραμμής αρχωμένης από τις Αιγαίου Πελάγους Ένου μέχρι τις επί του Ευξήνου Πόντου Μηδίας εξαιρουμένης της Αλβανίας. Με το άρθρο 4, ο Σουλτάνος παρετούνταν υπέρ των συμμάχων από κάθε δικαίωμα πάνω στην Κρήτη, ενώ με το άρθρο 5 ανέθετε στις μεγάλες δυνάμεις τον καθορισμό της τύχης των νησιών του Αιγαίου πλην της Κρήτης και της Χερσονήσου του Άθο. Αρκετά πριν από την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου, είχε διαφανεί σημαντική διάσταση απόψεων ανάμεσα κυρίως στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία πάνω σε ζητήματα που άπτονταν της συνοριακής διευθέτησης στο χώρο της Μακεδονίας. Οι βουλγαρικές αξιώσεις πρόβαλαν με εμφατικό τρόπο τη συμμετοχή τους στον πόλεμο, θεωρώντας την απόλυτα καθοριστική στην τελική νίκη των συμμάχων. Σε ενίσχυση όλων αυτών, οι Βούλγαροι, διαρκούντος ακόμη του πολέμου προς την Τουρκία, δημιουργούσαν συνεχώς προστριβές με τις ελληνικές δυνάμεις. Η κατάσταση επιδεινωνόταν συνεχώς και η σύγκρουση ανάμεσα στους τέως, όπως ήταν πλέον συμμάχους, φαινόταν αναπόφευκτη. Το Μάιο του 1913, η Ελλάδα και η Σερβία, πρώτου διαφαινόμενου βουλγαρικού κινδύνου, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας με την ευχή να μετατραπεί σε συνθήκη το συντομότερο δυνατόν. Αν η Σόφια δεν αποδεχόταν τις προτάσεις τους, οι δύο σύμμαχοι θα κατέφευγαν σε κοινή στρατιωτική δράση για να επιβάλλουν την εκτέλεση όσων συμφωνήθηκαν. Η συνθήκη της 1ης Ιουνίου 1913 είχε αμυντικό χαρακτήρα και ο Βενιζέλος φαινόταν πως ήταν έτοιμος να κάνει, όπως δήλωσε, «Ότι το ανθρωπίνος δυνατόν, δια να φθάσω εις ειρηνικών και επιϊκή διακανονισμών των ζητημάτων μετά της Βουλγαρίας». Ίσως θα το είχε επιτύχει αν στο μεταξύ ο μετριοπαθής πρωθυπουργός Γκέσοφ δεν εξαναγκαζόταν από τον αδιάλακτο βασιλιά Φερδινάνδο και το στρατιωτικό κατεστημένο της Σόφια σε παρέτηση υπέρ του φιλοπόλεμου Ντάνεφ. Η επίθεση των στρατευμάτων της Βουλγαρίας στο σημείο επαφής των ελληνικών και των σερβικών στρατευμάτων στη Γευγελή 16 προς 17 Ιουνίου του 1913 αποτέλεσε το έναυσμα για την έκρηξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Ο πόλεμος κράτησε ένα μήνα ακριβώς και στη διάρκεια του διεξήχθησαν πολλές μάχες στο ελληνοβουλγαρικό μέτωπο. Την αρχιστρατηγία του ελληνικού στρατού, συνολικής δυνάμεως 9 μεραρχιών, διατήρησε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πρώτος, ενώ οι Βούλγαροι αντιπαρέταξαν εναντίον των συμμάχων 15 μεραρχίες ισχυρής συνθέσεως. Με την έναρξη των επιχειρήσεων, σχεδίαζε να αναλάβει δράση εναντίον της Θεσσαλονίκης. Η αστραπιαία όμως αντίδραση των ελληνικών δυνάμεων οδήγησε στην εχμαλωσία 2 βουλγαρικών ταγμάτων μέσα στην πόλη και την καθήλωση των δυνάμεών του στην περιοχή Κυλκής Λαχανά. Στη συνέχεια, με συνεχείς επιθέσεις, κάμφθηκε η βουλγαρική αντίσταση πρώτα στο Κυλκής και στη συνέχεια στο Λαχανά, 19 και 21 Ιουνίου.
Η ήττα τους απέδειξε πως δεν ήταν ανίκητοι. Οι ελληνικές δυνάμεις κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις, προς Στρομνίτσα και προς Σέρες Σιδηρόκαστρο, καταδιώκοντας τις βουλγαρικές δυνάμεις που υποχωρούσαν με πλήρη συνοχή. Απελευθερώθηκαν οι Σέρες και η Δράμα. Στην περιοχή της τελευταίας και ιδιαίτερα στο Δοξάτο, τα υποχωρούντα βουλγαρικά στρατεύματα είχαν εκτελέσει μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Τώρα πλέον το ελληνικό σχέδιο απέβλεπε στην από νότο προς βορρά καταδίωξη διαμέσου της κοιλάδας του Στριμώνα και από εκεί προέλαση στην πεδιάδα της Σόφιας. Στις 10 Ιουλίου ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα στενά της Κρέσνας. Η αδράνεια την οποία επέδειξε σε κάποια στιγμή ο σερβικός στρατός επέτρεψε στους Βουλγάρους να μεταφέρουν ισχυρές δυνάμεις απέναντι από τους Έλληνες. Έτσι, κάποια στιγμή, οι Έλληνες βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν το σύνολο των βουλγαρικών δυνάμεων. Στη μάχη της Τζουμαγιάς, ο ελληνικός στρατός αντιμετώπισε με θάρρος και αποφασιστικότητα τις βουλγαρικές επιθέσεις και η ανακοχή της 18ης Ιουλίου τον βρήκε να κατέχει θέσεις μέσα στο έδαφος της παλιάς Βουλγαρίας. Παράλληλα με τις χερσαίες επιχειρήσεις, ο ελληνικός στόλος απελευθέρωσε την Καβάλα και το Δεδέα Γάτς. Ενώ η 8η ελληνική μεραρχία που είχε αποβιβαστεί στην Καβάλα απελευθέρωσε την Ξάνθη και την Κομωτινή. Προσεκτική ανάλυση των επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα καταδεικνύει πως οι Βούλγαροι είχαν αξιολογήσει το ελληνικό μέτωπο ως το πλέον ενδιαφέρον για αυτούς και τις εδαφικές και πολιτικές τους επιδιώξεις. Είχαν όμως υποτιμήσει το αξιόμαχο των ελληνικών δυνάμεων όπως και την επιτελική επάρκεια του ελληνικού στρατηγίου. Η μάχη όμως στο Κιλκής Λαχανά τους έπεισε για το αντίθετο. Η επική δε προέλαση του ελληνικού στρατού μέσα από τα στενά της Κρέσνας με κατεύθυνση την Τζουμαγιά, με αγώνες εκ του Συστάδιν και με εφόπλου λόγχη τους οδήγησε στην ήττα. Η συνθήκη ανάμεσα στην ιτημένη Βουλγαρία και τους νικητές, στους οποίους είχαν παρισφρήσει και οι Ρουμάνοι, υπογράφτηκε στο Βουκουρέστι στις 28 Ιουλίου του 1913. Η στάση της Βουλγαρίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες χαρακτηριζόταν από τη διάθεσή της να ρυθμίσει τις σχέσεις της με Σερβία και Ρουμανία, κάνοντας τις απαιτούμενες παραχωρήσεις, ενώ απέναντι στην Ελλάδα ακολουθούσε σκληρή διαπραγματευτική γραμμή, προσπαθώντας να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή έξοδο στο Αιγαίο. Ο διεθνής παράγοντας δεν ευνοούσε εκείνη τη στιγμή επέκταση των ελληνικών συνόρων ανάλογη του χώρου στον οποίο είχε επιβληθεί η ελληνική κατοχή. Η απρόσμενα θετική για την Ελλάδα παρέμβαση του Γερμανού Κάιζερ, η οποία δεν οφειλόταν στη συγγενική του σχέση με τον Κωνσταντίνο, αλλά στα σχέδιά του για σύμπτυξη φιλογερμανικού μετόπου Ελλάδας-Τουρκίας-Ρουμανίας, οδήγησε τελικώς στην επιδίκαση της Καβάλας στην Ελλάδα, τα σύνορα της οποίας έφταναν πλέον μέχρι τις εκβολές του ποταμού Νέστου. Προς βορρά, η συνοριακή γραμμή άρχιζε ανάμεσα στο Μοναστήριο και τη Φλόρινα, περνούσε νότια από τη Γευγελή και κατέληγε βόρειο-ανατολικά της Δράμας. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου, χωρίς να αποτελεί την απόλυτη δικαίωση των ελληνικών διεκδικήσεων, υπήρξε όμως ένα σπουδαίο βήμα στην πορεία για την εκπλήρωση των εθνικών προσδοκιών. Η τύχη της Βορείου Ηπείρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου δεν είχε ακόμα καθοριστεί. Ενώ μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες του ελληνισμού έμεναν εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους, του οποίου όμως η έκταση είχε φτάσει μέσα σε 10 μήνες, Οκτώβριος 1912, Ιούλιος 1913, τα 120.308 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τα 63.211 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Ελλάδας της Μελούνας. Η χώρα απαλλασσόταν από την εδαφική καχυξία και την οικονομική στενότητα του 19ου αιώνα, ενώ ο ατυχής πόλεμος του 1897 ήταν πια μια πολύ μακρινή ανάμνηση. Η Ελλάδα αναδεικνυόταν όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά σε μια υπολογίσιμη δύναμη στην περιοχή των Βαλκανίων. Μια εικόνα αισιοδοξίας, δύναμης, ομόνοιας και ομοψυχίας στο επίπεδο της ηγεσίας και του λαού δημιουργούσαν την ελπίδα πως η πλήρης δικαίωση των εθνικών επιδιώξεων ήταν κοντά.